Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο μεγάλο δελτίο ειδήσεων της Δέλτα Τηλεόρασης. Το ένα μηχάνημα μετά το άλλο βγαίνει εκτός λειτουργίας στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, βάζοντας σε μεγάλη ταλαιπωρία τους ασθενείς. Μετά το στεφανιογράφο και το ακτινοθεραπευτικό μηχάνημα, τώρα έρχεται να προσθεθεί στη λίστα του χαλασμένου εξοπλισμού και ο αξονικός τομογράφος, ο οποίος δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί αφού έχει βλάβει. Σύμφωνα με τον διοικητή του νοσοκομείου Νίκο Ραπτόπουλο, η ζημιά στο στεφανιογράφο έχει αποκατασταθεί, ωστόσο απαιτούνται 450.000 ευρώ. Για να επισκευαστούν τα ιατρικά μηχανήματα, μηχανήματα πρώτης της ανάγκης για την εύρυθμη λειτουργία του νοσηλευτικού ιδρύματος. Θύμα της οικονομικής κρίσης έπεσε και η πάλε ποτέ ναυαρχίδα της Αλεξανδρούπολης που δεν είναι άλλη από το νοσοκομείο. Τα μηχανήματα ένα-ένα χαλάνε με τη χαριστική βολή να δίνεται με τη βλάβη που έχει υποστεί ο αξονικός τομογράφος. Πριν λίγες ημέρες εκτός λειτουργίας είχε τεθεί ο στεφανιογράφος και με το που επισκευάστηκε χάλασε ο αξονικός τομογράφος που όπως δήλωσε ο διοικητής του νοσοκομείου θα επισκευαστεί σε τρεις μέρες. Καταφέραμε να βρούμε χρήματα να επισκευάσουμε τον στεφανιογράφο ο οποίος δουλεύει. Ήρθε αμέσως μετά η βλάβη του αξονικού που αυτή τη στιγμή ασχολούμαστε με αυτό και τουλάχιστον σε 3-4 μέρες θα τακτοποιηθεί και ο αξονικός και επομένως από εβδομάδα θα μπορούμε να δουλέψουμε και τον αξονικό. Η βλάβη στον αξονικό εξομοιωτεί ένα μηχάνημα αναγκαίο για τη θεραπεία των καρκινοπαθών είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει η διοίκηση του νοσοκομείου. Όπως είπε ο κ. Ραπτόπουλος, τα επίγοντα περιστατικά μέχρι να επισκευαστεί το μηχάνημα μεταφέρονται στο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, ενώ τόνισε πως τα χρήματα που απαιτούνται για να διορθωθεί η βλάβη φτάνουν στα 350.000. Προστέθηκε και η βλάβη ενός μηχανήματος αξονικός εξομοιωτής, έτσι λέγεται, ένα μηχάνημα που βοηθάει στις ακτινοθεραπείες και τον προγραμματισμό των ανθρώπων που πάσχουν από καρκίνο. Δυστυχώς είναι από τα βασικά μηχανήματα, δυστυχώς μιλάμε για μια ομάδα ασθενών πολύ ευαίσθητων, δυστυχώς είναι περιστατικά τα οποία δεν μπορούν πολλές φορές να περιμένουν. Επομένως, όσα περιστατικά μπορούμε να τα στείλουμε στη Θεσσαλονίκη, με ό,τι δυσκολία και συνεπάγεται αυτό μια μετακίνηση στη Θεσσαλονίκη ενός αρρώστου που δεν μπορεί να πάει μόνος του, πρέπει να του συνοδεύσουν, είναι προβλήματα. Ο κ. Ραπτόπουλος δήλωσε πως αν το νοσοκομείο λάβει τα χρωστούμενα, τότε θα είναι πλεονασματικό και θα μπορεί να αντιμετωπίσει βλάβες σε βασικά μηχανήματα όπως αυτές που αντιμετωπίζει τώρα. Επίσης, ανέφερε πως γίνονται συζητήσεις με τη διοίκηση του ΕΟΠΗ για την κατεβολή μέρους των χρημάτων. Εάν αυτή τη στιγμή το νοσοκομείο, όπως είπα πολλές φορές, εισπράξει τα χρήματα από τα ταμεία, θα είμαστε πλεονασματικοί κατά πολλά εκατομμύρια. Δυστυχώς αυτό δεν μπορεί να γίνει. Σήμερα είχα μια επαφή με τον πρόεδρο του ΕΟΠΗ, τον κύριο Βουδούρη. Υποσχέθηκε και αυτός ότι θα προσπαθήσει να κάνει κάτι να μας βρει ένα ποσό χρημάτων. Εδώ είμαστε, περιμένουμε, αγωνιζόμαστε, κάνουμε τις προσπάθειές μας όλοι μαζί. Και εγώ και οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου, ο κ. Κουκουράκης, σήμερα είχαμε μία ώρα συνάντηση εδώ για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Και ο Παντοδύναμος να βάλει το χέρι του. Να συνεχίσουμε τώρα με άλλα θέματα. 223 είναι οι αιτήσεις που κατατέθηκαν στο Δήμο της Αλεξανδρούπολης από κατοίκους ορεινών χωριών, προκειμένου να λάβουν, στα πλαίσια ευθύνης βεβαίως του Δήμου της Αλεξανδρούπολης, για να λάβουν από το δασαρχείο ξύλα για το χειμώνα. Ο αριθμός των αιτήσεων φέτος σε όλη τη Θράκη παρουσιάζει μεγάλη αύξηση λόγω της αναμενόμενης υψηλής τιμής πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης, αλλά βεβαίως και της αύξησης της τιμής των καυσοξύλων. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες λόγω της μειωμένης πίστοσης από το αρμόδιο Υπουργείο, περιορίστηκε η διάθεση καυσοξύλων στους δικαιούχους. Δραματικά αυξημένη παρουσιάζεται για φέτος η ζήτηση για ξυλία από τα κατατόπους δασαρχεία της Θράκης. Η δραματική αύξηση της τιμής του πετρελαίου ως απόρρια της εξίσωσης του φόρου του πετρελαίου θέρμανσης με αυτό της κίνησης έχει ως αποτέλεσμα ήδη από τις αρχές του Μαΐου να αρχίσουν οι ενδιαφερόμενοι πολίτες να καταθέτουν αιτήσεις προς τις αντίστοιχες δασικές υπηρεσίες για να προμηθευτούν καυσόξυλα. Χαρακτηριστικό της αύξησης της ζήτησης είναι το γεγονός πως ήδη στη Ροδόπη έχουν υποβληθεί περισσότερες από 3.000 αιτήσεις, όταν ο αντίστοιχος αριθμός των ετούντων πέρσι τέτοια εποχή άγγιζε μόλις τους 1.000. Παρόμοια αύξηση της ζήτησης παρατηρείται και στις υπόλοιπες περιοχές της Θράκης, η οποία ταλανίζεται από υψηλούς δείκτες ανεργίας και οικονομικής δυσπραγίας. Για το Δήμο Αλεξανδρούπολης τώρα, οι αιτήσεις φτάνουν στον αριθμό της 220.